καταλυτικό παράγοντα σε όλη αυτή την προσπάθεια. Είναι και ο Center for, αν μου τα έχουν δώσει εδώ καλά τα σκονάκια μου, τη ομάδα, ο Γιώργος Γραμματικόπουλος, ο οποίος με την απόδοσή του συνέδραμε καταλυτικά στην προσπάθεια αυτή και χαιρόμαστε πάρα πολύ που τον φιλοξενούμε εδώ στο απογευματινό μαγκαζίνο του Prism 91,6. Θα του μιλήσω στον ελληνικό γιατί νιώθω ότι είμαι μεγαλύτερο ηλικιακά, αλλά και γιατί νέο άνθρωπο ποδοσφαιριστή να κρατάμε τι τυπικότητε εκτό και αν έχει αντίρρηση. Χρόνια πολλά και για χθε, Γιώργο, τι κάνει. Ευχαριστώ πολύ για τα χρόνια πολλά. Καλησπέρα και από μένα. Μια χαρά είμαι. Εσύ τι κάνεις? Είμαστε πάρα πολύ καλά. Να πω στους ακροατές ότι σε πετυχαίνουμε λίγο πριν την προπόνηση, όπως καταλαβαίνετε, γιατί μετράμε αντίστροφα για αυτά τα ταμπαράζ, όπως τα λέμε αθλητικά. Θέλω όμως, αγαπημένα Γιώργο, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή και να σε γνωρίσουμε κι εμείς εδώ ραδιοφωνικά. Θέλω να μου πεις πώς αποφάσισες, πώς προέκυψε το προξενιό, να το πω πάρα πολύ απλά, και η παρουσία σου στην ομάδα του Τηλικράτη. Κοιτάξτε να δείτε, το προξενιό έγινε από έναν φίλο τον οποίο έχουμε σχέσεις από πολύ μικρή ηλικία, ο οποίος είναι και ενεργό μέλος στο ΔΣ της ομάδας. Μάλιστα. Και ήξερε κάποια πράγματα για μένα, με ήξερε σαν παίχτη, από εκεί και πέρα με σύστησε στον προπονητή και όλα έγιναν όπως έπρεπε να γίνουν. Μάλιστα, και δρομολογήθηκε λοιπόν η παρουσία σου εδώ. Να ρωτήσω, Γιώργο, εσύ πότε ήρθες στην ομάδα? Ζητώ συγγνώμη, δεν γνωρίζω εγώ πράγματα, δεν το παίζω άσχετος τώρα σήμερα, κατάλαβες? Μ' ακούς? Ναι, σε ακούω πάρα πολύ καλά. Εγώ σε ακούω πολύ καλά, δεν ξέρω αν σε ακούσει. Γιώργο, μ' ακούς? Τώρα, πολύ ωραία, κόπηκε η γραμμή. Λοιπόν, λέω στον Γιώργο ότι εγώ δεν γνωρίζω πότε ήρθες στη Λευκάδα, γιατί το παίζω λίγο άσχετος. Είναι η πρώτη σου, από το 17 δεν είσαι τον Ιούλιο, νομίζω, στην ομάδα. Ναι, από το καλοκαίρι. Από το καλοκαίρι. Από το καλοκαίρι. Πάρα πολύ ωραία. Άρα. Λοιπόν, θέλω λίγο να μου πεις. Εσύ έφυγες από την Αχαΐα που κατάγεσαι και ήρθες και είστε στα πρόθυρα στο να ανέβετε στη Β' Εθνική. Θέλω να μου πεις πώς το βιώνετε όλο αυτό αυτές τις μέρες και πώς εισπράττετε και την αγάπη του κόσμου. Εμείς είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι. Θεωρώ ότι για έναν ποδοσφαιριστή όπως και για την ομάδα μας δεν υπάρχει κάτι καλύτερο το να αγωνίζεις αυτή τη στιγμή στα μπαράζ. Γιατί όλη η Ελλάδα γι' αυτό συζητάει, θεωρώ. Mm-hmm. Είμαστε από τις ομάδες οι οποίες βγήκαν από τα αθλήτρια στον όμιλό τους. Ένας στόχος που είχαμε από το καλοκαίρι. Ναι. Και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία. Όλο αυτό βεβαίως, αν γυρνούσε το χρόνο πίσω, το περιμένατε στην αρχή της περίοδου? Δηλαδή, γνωρίζω κάποια στιγμή ότι η ομάδα αντιμετώπισε κάποιες αθλητικές δυσκολίες. Ήσασταν μπροστά στη βαθμολογία, κάποια στιγμή μείνατε λίγο πίσω, κάλυψαν οι αντίπαλες ομάδες μια διαφορά. Όμως καταφέρατε να είμαστε τώρα στα μπαράζ. Όλο αυτό ήταν αποτέλεσμα, υποθέτω, του προπονητή και του καλού κλίματος στην ομάδα, έτσι δεν είναι? Σίγουρα, κοιτάξτε να δείτε, για να κάνει μια τόσο καλή πορεία μια ομάδα, θεωρώ ότι πρέπει να ξεκινήσει από τα θεμέλια που μπορεί να έχει μια ομάδα, και αυτά είναι από τη διοίκηση, ναι, η οποία εδώ και 4 χρόνια κάνει μια αξιόλογη προσπάθεια και έχει ένα πλάνο στο μυαλό της και προσπαθεί να το υλοποιήσει. Τώρα από εκεί και πέρα σίγουρα ο προπονητής με την ομάδα που έχει διαμορφώσει, και από εκεί και πέρα και οι παίχτες οι οποίοι είναι πρωταγωνιστές και θεωρώ ότι φέρανε εις πέραν αυτό το δύσκολο έργο που είχαμε θέσει από αρχή το καλοκαίρι ως πρωταθλητικό στόχο, δηλαδή να κάνει η ομάδα πρωταθλητισμό. Mm-hmm. Θα ήθελα λίγο να σε ρωτήσω, διαβάζοντας μια συνέντευξή σου περσινή στο lefkadasportnews.gr, στο ερώτημα του Πανονίκου ποιοι είναι οι στόχοι σου για τη νέα ομάδα, είχες πει να βοηθήσω στα μέγιστα την ομάδα μου να πετύχει τους δικούς στόχους και βεβαίως να έχουμε υγεία και ένα καλό πρωτάθλημα. Πώς αισθάνεσαι λοιπόν φέτος που πιστοποιείται σε εσένα ένα σημαντικό μερίδιο βοήθεια στην ομάδα και οι άλλοι παίκτες βέβαια, αλλά εμένα έτσι μου δώσαν το σκονάκι να πω. Μου λένε ότι ο Γιώργος ήταν από τους καλύτερους παίκτες φέτος. Θεωρώ ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος που έχω βοηθήσει και εγώ την ομάδα όσο καλύτερο θεωρώ μπορούσα να πετύχει το στόχο που είχε από την αρχή. Είμαι πολύ χαρούμενος που τελικά η επιλογή μου βγήκε σωστή το καλοκαίρι. Ναι. Και για μένα είναι πρώτη φορά που παίρνω και πρωτάθλημα στη Γάμα Εθνική. Mm-hmm. Οπότε χαίρομαι διπλά για αυτό και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Μάλιστα. Θέλω λίγο να μείνουμε στο κεφάλαιο κόσμος. Γιατί γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι για τους παίκτες η ψυχολογία μάλλον και η στήριξη των φιλάθλων της ομάδας είναι κάτι πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα μπορώ να καταλάβω κάθε φορά που ο Τηλικράτης κέρδιζε τη μάχη μπορεί να δημιουργείται και μία σε εισαγωγικά ευθύνη για το επόμενο βήμα. Θέλω λίγο να μου πεις πώς εισέπραξες τη στήριξη του κόσμου όλη αυτή την περίοδο και πώς την εισπράττεις, καθώς ζεις μέσα στην πόλη, όλοι γνωστοί είμαστε, γνωριζόμαστε. Θέλω να μου πεις και αυτές τις ανθρώπινες πτυχές.
Σίγουρα, εντάξει, η αγάπη του κόσμου είναι καθημερινά, τη βιώνουμε εμείς οι ποδοσφαιριστές εδώ πέρα. Από εκεί και πέρα, εντάξει, και εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, δηλαδή ό,τι καλύτερο μπορούμε για την ομάδα και θέλουμε η ομάδα να έχει τη διάκριση που πρέπει να έχει. Μάλιστα. Η στήριξη του κόσμου πιστεύεις ότι ήταν καταλυτική αυτή την περίοδο για όλους εσάς? Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, αντικειμενικά εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσε να ήταν ακόμα καλύτερη στήριξη, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται θεωρώ ότι είναι πρωτόγνωρο για την ομάδα και για την πόλη εδώ πέρα. Καλώς από την αρχή και το παιχνίδι δηλαδή που θα έρθει μέσα στην εβδομάδα με τον Ηρακλή θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι γιορτής για την ομάδα. Ναι. Και για τον κόσμο γενικά που θα φιλοξενήσει μια τόσο μεγάλη και ιστορική ομάδα σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν πιστεύεις ότι θα πρέπει έτσι κι αλλιώς να ενταθεί αυτή η στήριξη που είναι καταλυτική, αν και νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα υπήρξε, από ό,τι καταγράφουμε και εμείς δημοσιογραφικά, η αγάπη του κόσμου στην προσπάθεια σίγουρα, που κάνατε. Σίγουρα το έχουμε νιώσει. Σίγουρα έχουμε νιώσει την αγάπη του κόσμου και στην έδρα μας και στα εκτός έδρας παιχνίδια. Είχαμε αρκετό κόσμο κοντά μας. Αλλά εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσαν να ήταν ακόμα περισσότεροι, δηλαδή. Μάλιστα. Έτσι πιστεύω. Μάλιστα, εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Είναι μεγάλη πόλη όπως είναι η Λευκάδα. Πιστεύεις? Ένα νησί όπως είναι η Λευκάδα, δηλαδή. Πιστεύεις ότι δηλαδή για το δυναμικό του νησιού θα έπρεπε να είναι περισσότερο υποστηρικτικοί για τα δεδομένα, θες να πεις, και να ασχολούνται έτσι με όλα θεωρώ. Αυτά. Έτσι θεωρώ. Και με την πορεία που έχει η ομάδα αυτή. Αυτή η ομάδα. Μόνο αυτό, δηλαδή. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό το οποίο λες. Θα ήθελα λίγο άλλες δύο ερωτήσεις να σου κάνω και θα σας αποδεσμεύσω γιατί ξέρω ότι έχεις προπόνηση. Θέλω λίγο να μου μιλήσεις για τον αγώνα της Κυριακής, στις 5 η ώρα. Παίζετε με τον Ηρακλή, μια ομάδα που έχει και αυτή τη δική της ιστορία. Από ό,τι μου είπε χθες ο κύριος Καλός, ο Τηλικράτης θεωρείται outsider στα play-off. Θα ήθελα, καταλαβαίνω ότι δεν θέλω να σε βάλω να κάνεις προβλέψεις, θα ήθελα λίγο να μου πεις με βάση στις προπονήσεις και όλο το κλίμα που επικρατεί μία δική σου αίσθηση. Κοίταξε, αντικειμενικά όταν βλέπεις ποιες ομάδες συμμετέχουν στα μπαράζ και ξέρεις από την ιστορία της κάθε ομάδας και από ρόστερ που μπορεί να υπάρχουν, θεωρείς τα πιο λογικά φαβορί που μπορεί να θεωρείς και εσύ και εγώ και όλοι, έτσι. Αλλά δεν έχει να κάνει με το ποιος είναι φαβορί ή όχι. 11 παίχτες παίζουν μέσα στο γήπεδο. Θεωρώ οι πιθανότητες είναι 50-50. Όποιος είναι πιο έτοιμος και ψυχολογικά έχει δουλέψει καλά για αυτό το παιχνίδι, θεωρώ ότι μπορεί να το κερδίσει. Μάλιστα. Η ψυχολογία, πιστεύεις, εκτός από την άριστη προετοιμασία, είναι σημαντικός παράγοντας. Σίγουρα η ψυχολογία μας. Εμείς ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε μέσα στο γήπεδο. Υπό τις οδηγίες του προπονητή μας δουλεύουμε όλη την εβδομάδα αυτή. Είμαστε σοβαροί όλα τα παιδιά. Θέλουμε να είμαστε αντάξεις των προσδοκιών. Και πιστεύω ότι θα διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από το παιχνίδι. Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα. Εσένα, η συνεργασία σου με τον Τηλικράτη θα συνεχιστεί ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα στα play-off ή ακόμα δεν έχεις αποφασίσει για το επόμενο βήμα ποδοσφαιρικό, εκτός και αν γνωρίζεις ή αν υπάρχει και εγώ δεν το ξέρω? Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Ακόμα θεωρώ ότι είναι νωρίς για να πω κάτι τέτοιο. Πρώτα θα μιλήσω με τη διοίκηση. Θεωρώ ότι θα είναι ευχαριστημένη και αυτή από μένα, όπως και εγώ είμαι από αυτούς. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, αυτό είναι νωρίς να το συζητήσουμε, αλλά γιατί όχι. Μάλιστα. Θα μπορούσε, γιατί είναι όμορφα όλα εδώ πέρα. Στη Λευκάδα περνάς καλά, ιδιαίτερα το καλοκαίρι νομίζω τώρα είναι ωραία. Εντάξει, καλά είναι. Εντάξει, εμείς δυστυχώς δεν έχουμε νιώσει καλοκαίρι γιατί ήρθαμε για προετοιμασία 22-24 Ιουλίου και δεν έχουμε κάνει μπάνιο δηλαδή. Συγγνώμη, ξεκινάτε μπάνιο, την προετοιμασία για το νέο... Ξεκινήσαμε πέρυσι το καλοκαίρι, ας πούμε, 24 Ιουλίου, δηλαδή πότε να δεν μπορείς να κάνεις μπάνιο. Κοίταξε να δεις τώρα πράγματα που δεν γνωρίζουμε, Γιώργο. Πες μου λίγο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ποια είναι η εβδομάδα ενός ποδοσφαιριστή που φιλοδοξεί να ανέβει κατηγορία? Δηλαδή τώρα, επειδή έχουμε μιλήσει τις φορές μέχρι να κανονίσουμε το ραντεβού, πάντα μου λες είμαι στην προπόνηση. Πολλές ώρες προπόνησης δηλαδή πάνω στο στόχο. Σίγουρα και όταν είναι και προετοιμασία είναι ακόμα πιο επίπονο. Εντάξει, αλλά είναι η ανακούφιση που νιώθεις όταν φτάνεις στο στόχο σου και τον έχεις πετύχει. Ναι. Και τότε η χαρά είναι διπλή. Όσο και για τη διοίκηση και για τους ποδοσφαιριστές και για τον προπονητή και για όλο τον κόσμο της ομάδας. Οπότε λοιπόν... Σίγουρα θα υπήρχαν δυσκολίες μέσα στη χρονιά. Δεν είμαστε η Μπαρτσελόνα. Όλες οι ομάδες έχουν την κοιλιά τους. Αλλά η ομάδα έδειξε ότι είχε την ταυτότητα που έπρεπε να έχει, καθώς ήταν 15-17 αγωνιστικές στην πρώτη θέση. Σίγουρα θα υπήρχαν αυτά τα άτυχα αποτελέσματα, αλλά στο τέλος δείξαμε ότι είχαμε το σθένος και το χαρακτήρα να καταφέρουμε το στόχο που έπρεπε να κάνουμε. Έχεις αφήσει τον εαυτό σου να σκεφτεί την επόμενη μέρα στη Β' Εθνική? Σίγουρα περνάνε πολλά πράγματα από το μυαλό μας, όμορφα πράγματα. Ευχής έργων είναι να γίνει αυτό που λες. Μακάρι να το καταφέρουμε και να βιώσουμε όμορφες στιγμές ακόμα περισσότερες.
Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα. Θα ήθελα να στείλεις ένα μήνυμα στους φίλους που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Πες τους κάτι. Να πω ότι θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για το παιχνίδι. Πιστεύω να είμαστε νικητές στο τέλος και να γίνει ένα όμορφο παιχνίδι, να το ευχαριστηθεί ο κόσμος πάνω απ' όλα. Μάλιστα. Και να είναι όλοι βεβαίως στον αγώνα στο Δημοτικό Στάδιο Πλάτωνος Γρηγόρης Κυριακή στις 5 το απόγευμα και να στηρίξει όλη αυτή την προσπάθεια. Σίγουρα, σίγουρα. Αυτό περιμένουμε και εμείς. Που θα μας δώσει και δύναμη ακόμα περισσότερο. Και μετά θα γυρίσει στην Πάτρα, υποθέτω, για λίγες διακοπές και αν όλα πάνε καλά, συνεχίζουμε μέσα στον Ιούλιο για να. Δεν σε βλέπω κόπλα το καλοκαίρι εκεί να κάνεις μπάνια, νομίζω, Γιώργο. Εντάξει, θα δούμε. Θα δείξει. Θα χαρτούμε τη βόλτα μας. Δεν γίνεται. Έτσι πρέπει. Να ευχαριστούμε και λίγο τα νερά της Λεφάδα. Έτσι πρέπει. Θέλω να σε ευχαριστώ μάλλον πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μας χαρά που σε φιλοξενήσαμε. Εγώ δεν ασχολούμαι με το αθλητικό ρεπορτάζ, πρέπει να σου πω. Και μπορεί να σου έκανα κάποιες ερωτήσεις που να ήταν περίεργες, αλλά ό,τι έχω καταγράψει τώρα από την πορεία μιας ομάδας που μιλώντας και με τον πρόεδρο, μιλώντας και με όλα τα στελέχη, καταφέρατε ένα όνειρο. Και αυτό το οποίο έχω εισπράξει και στις βόλτες μου για τη βδομάδα παραβδομάδα μέσα στη Λευκάδα είναι ότι μία μικρή κοινωνία σας έχει σε εισαγωγικά ηρωποιήσει, γιατί μέσα σε όλη αυτή τη μιζέρια, Γιώργο, είναι αυτή η χαρά που δίνει μία ομάδα στο να περιμένουμε, ρε παιδί μου, κάτι θετικό. Αυτό. Αυτό θέλουμε και εμείς, να κάνουμε την Κυριακή του κόσμου ακόμα πιο όμορφη, να έρχεται σε ένα γήπεδο αυτό που λείπει δηλαδή και να ευχαριστείτε το ποδόσφαιρο πάνω απ' όλα. Αυτό είναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου. Καλό απόγευμα. Καλή προπόνηση. Να είσαι καλά. Γεια σου, Γιώργο.